Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αφορά το Εθνικό Πάρκο Σκοινιά, που όπως ξέρετε αποτελεί έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες πνεύμονες πρασίνου της Αττικής, ένα οικοσύστημα πολύ μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας και ταυτόχρονα μία από τις ελάχιστες ελεύθερα προσβάσιμες παραλίες της Αττικής. Και λέω από τις ελάχιστες, γιατί έχετε φροντίσει όλες οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια με την ιδιωτικοποίηση των ακτών ο λαϊκός κόσμος να μην έχει πρόσβαση στη μεγάλη πλειοψηφία. Τι γίνεται το τελευταίο διάστημα? Όχι μόνο φέτος, και πέρσι και πρόπερσι, απλά φέτος εντάθηκε ακόμη περισσότερο, στο όνομα και με πρόσχημα την προστασία του δάσους, και θα εξηγήσω γιατί αναφέρομαι στο όνομα και με πρόσχημα, αποκλείεται και με αυταρχικό τρόπο και απαράδεκτο τρόπο πολλές φορές ο λαϊκός κόσμος να έχει πρόσβαση στην παραλία. Και όταν μιλάμε για λαϊκό κόσμο, μιλάμε για εργαζόμενους, μιλάμε για συνταξιούχους, μιλάμε για νέους ανθρώπους, για οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στις ιδιωτικές και οργανωμένες παραλίες. Και με το ζόρι μετατρέπεται αυτόν τον κόσμο σε πελάτη των ιδιωτικών παραλίων. Έχετε φτάσει μάλιστα στο σημείο, με ένα περιπολικό που στέκεται στη μέση του δρόμου, να εμποδίζεται η είσοδος ακόμη και σε κατοίκους ή επισκέπτες της περιοχής, των οποίων η επίσκεψη δεν έχει να κάνει με την προστασία ή με τις καιρικές συνθήκες, να ζητείτε ακόμη και ε9 για να μπορεί ένας κάτοικος να πάει στο σπίτι του, στον οικισμό που υπάρχει καλός ή κακός μέσα στη συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί λέω πρόσχημα? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, την ίδια στιγμή που μιλάτε για την προστασία του δάσους και τα κάνετε όλα αυτά στο όνομα της προστασίας, όλα αυτά τα χρόνια το Εθνικό Πάρκο έχει αφαιθεί κυριολεκτικά στην τύχη του. Δεν γίνονται οι απαραίτητες δασοκομικές εργασίες όλο το χρόνο που θα έπρεπε να γίνονται. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας και οικολογικής ανόρθωσης του πάρκου. Δεν λειτουργήσε ποτέ, όπως ξέρετε, το σύστημα δασοπυρόσβεσης που φτιάχτηκε εδώ και πόσα χρόνια με χρήματα του ελληνικού λαού, και δεν υπάρχει και μία μελέτη για το αν αυτό μπορεί ή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όπως επίσης δεν προστατεύεται ο υδροβιότοπος με την πλούσια χλωρίδα και πανίδα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και το θάνατο πτηνών. Σας το λέω γιατί ζω στην περιοχή, έχω άμεση γνώση της περιοχής και των προβλημάτων, ο οποίος υδροβιότοπος έχει μετατροπεί στην κυριολεξία σε σκουπιδότοπο. Όταν μιλάμε για Εθνικό Πάρκο Σκοινιά, αναφερόμαστε και στο δάσος της Κουκουναριάς, αναφερόμαστε και στον υδροβιότοπο. Ενώ πρόσφατα κάνατε ορισμένες παρεμβάσεις ως πολιτική προστασία, αμφιλεγόμενες, με μηχανήματα καταστροφής, οι οποίες μάλιστα έγιναν και ερήμην, καθώς γνωρίζουμε, ερήμην του Οικίου Δασαρχείου και κυρίως πέρα και έξω από κάθε ολοκληρωμένο και επιστημονικό σχεδιασμό προστασίας. Αυτή η αλλοπρόσαλη τακτική μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι δεν είναι αθώα, δεν ξέρω τι σχέδια υπάρχουν, όμως η υποβάθμιση από τη μια μεριά της προστασίας του πάρκου εδώ και χρόνια, δεν το αποδίδω μόνο σε εσάς, είναι εδώ και χρόνια, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό του λαού από το πάρκο, παραπέμπει σε σχέδια που είτε υπάρχουν είτε στρώνεται το έδαφος για να υπάρξουν, επιχειρηματικής εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου χώρου. Το ερώτημα ποιο είναι? Τι μέτρα θα πάρετε για να υπάρξει ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του Σκοινιά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη σύστημα δασοπυρόσβεσης, με εργασίες που θα σέβονται το περιβάλλον και θα καθιστούν το πάρκο προσβάσιμο στο λαό, με τη δημιουργία από υποδομών που ενδεχομένως πρέπει να κρυθούν αναγκαίες? Είναι ζητήματα στάθμευσης, οδών διαφυγής. Δεν υπάρχει δρόμος διαφυγής σήμερα στο Εθνικό Πάρκο Σκοινιά. Για να σταματήσουν οι απαράδεκτες και αδικαιολόγητες απαγορεύσεις σε βάρον όσων τον επισκέπτονται και κυρίως για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης και προστασίας του πάρκου. Το οποίο σημαίνει ενίσχυση του Οικίου Δασαρχείου, της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλα αυτά. Αυτά θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον κύριο Υφυπουργό. Ευχαριστώ.